Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε μια κορύφωση των προκλητικών απειλών του προς την Ελλάδα φέρεται ότι σχεδιάζει να αναπτύξει μια μυστική ειδικά εκπαιδευμένη μονάδα που υπάγεται στην τουρκική υπηρεσία πληροφοριών για προβοκάτσια και δολιοφθορά, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Nordic Monitor. Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο πήραν οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν πως ο 53χρονος που βίαζε και εξέδιδε την ανήλικη ήταν επίτροπος για περισσότερα από 3 χρόνια στην εκκλησία του Αγίου Εμιλιανού στον Λόφο Σκουζέ. Άλλη μια σοκαριστική υπόθεση παιδεραστίας έρχεται στο φως της δημοσιότητας με την ελληνική αστυνομία να συλλαμβάνει έναν 63χρονο, ο οποίος φέρεται να βίασε 2 αγοράκια 6 και 7 ετών στον Άγιο Παντελεήμονα. Στο οικονομικό τμήμα της ασφάλειας Θεσσαλονίκης εργαζόταν ο 40χρονος αστυνομικός που αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο έξω από το αστυνομικό μέγαρο της πόλης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αυτόχειρας δεν άφησε κάποιο σημείωμα, ενώ άφησε πίσω του 2 ανήλικα παιδιά. Νεκρός ανασύρθηκε από τον θερμαϊκό κόλπο το πρωί της Δευτέρας ένας 34χρονος που έπεσε στη θάλασσα με το αναπηρικό του αμαξίδιο. Μέλος κυκλώματος με έδρα την Τουρκία είναι ο 26χρονος Συριακής υπηκοότητας, ο οποίος συνελήφθη για διακίνηση μεταναστών μετά το ναυάγιο στα Κύθυρα. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι έρευνες των ελληνικών αρχών για τον εντοπισμό αγνοούμενων από το ναυάγιο. Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο από την ώρα των εκρήξεων στο Κίεβο με τους πολίτες που βρίσκονταν στους δρόμους να τρέχουν πανικόβλητοι να κρυφτούν για να γλιτώσουν. Αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 11 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς επλήγει και το κτίριο όπου στεγάζεται το γερμανικό προξενείο. Παράλληλα, κοινή στρατιωτική δύναμη κρούση στα δυτικά σύνορα της χώρας αναμένεται να αναπτύξουν Ρωσία και Λευκορωσία ως απάντηση στην επιδείνωση της έντασης. Την προσεχή Παρασκευή 14 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση στους καταναλωτές. Η Δήμητρα Πισπυρίγκου, αδερφή της κατηγορούμενης Ρούλας Πισπυρίγκου, βρέθηκε σήμερα στην πρώην σχολή Ευελπίδων και κατέθεσε στην ανακρίτρια τα όσα γνωρίζει για τους θανάτους της Μαλένας και της Ήρυδας. Παρατηρώντας τις φωτογραφίες της μικρής Ήρυδας, αποκάλυψε στην ανακρίτρια πως βλέπει σημάδια τα οποία τότε, τη στιγμή της ανάνυψης αλλά και το προηγούμενο βράδυ, δεν είχε εντοπίσει στο 6 μηνών μωράκι. Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο στη νέα κατάθεση της αδερφής της κατηγορούμενης είναι πως ενώ αρχικά είχε καταθέσει πως η Ρούλα Πισπυρίγκου είχε λείψει για μισό λεπτό προκειμένου να ελέγξει την Ήρυδα που έκλαιγε, τώρα διαφοροποιήθηκε δηλώνοντας πως δεν έχει πλήρη αίσθηση του χρόνου. Το παρόν στα εγκαίνια των νέων σταθμών του μετρό στον Πειραιά έδωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το έργο που παραδίδουμε σήμερα είναι μια απόδειξη της έμφασης που δίνουμε στα έργα υποδομής, σημείωσε ο ίδιος. Ακόμη, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο μετρό της Θεσσαλονίκης, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορούν να υπάρχουν και μετρό και αρχαία. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο mynews.gr.